Μ' ακούει ο κύριος καθηγητής, μ' ακούτε? Ναι, ακούω, μ' ακούτε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχουμε μία έξαρση, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε ο όρος, στην Μακεδονία, στη Θράκη. Βλέπουμε ότι εκεί γίνεται κάτι ξεχωριστό από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο, κύριε καθηγητά? Το είπαμε ότι έχει σχέση με τα φαινόμενα στα Βαλκάνια, γιατί έχουμε μία έξαρση της επιδημίας στην Αλβανία, στη Βόρεια Μακεδονία, στην Βουλγαρία, στη Σερβία και ούτω καθεξής. Που είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τα Βαλκάνια και τη Βόρεια Ελλάδα και έχουμε αυτή τη συρροή κρουσμάτων όχι μόνο στη Θράκη αλλά και στη λοιπού Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρακολουθεί πολύ στενά ο ΟΔΗ και όπως ξέρετε έχει πολύ ληφθεί προς τα μέτρα στη Θράκη. Έχουμε τώρα βέβαια και την είσοδο των ξένων, των τουριστών από τις διάφορες χώρες. Ακούγεται και θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει μια ανησυχία για τα εισαγόμενα κρούσματα και τους ασυμπτωματικούς. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για μας και αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να προλάβουμε δυσάρεστα γεγονότα βέβαια. Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, ταξιδιώτης, ο οποίος έχει εμβολιαστεί από τον κοροναϊό, αλλά δεν έχει συμπτώματα ακόμα, μπαίνει στο αεροπλάνο, ταξιδεύει, φτάνει στην Ελλάδα και γίνεται τεστ το οποίο μπορεί να είναι αρνητικό, αλλά είναι πολύ νωρίς. Και συνέχεια ο άνθρωπος αυτός απελευθερώνεται στην Ελλάδα. Δεν παίρνει σε καραντίνα γιατί όταν ανοίγουμε τα σύνορά μας δεν έχουμε καραντίνα. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μπορεί μετά από μερικές μέρες να εκδηλώσει συμπτώματα και να ζητήσει ιατρική βοήθεια, αλλά στο μεταξύ δυστυχώς μπορεί να έχει διασπείρει τον ιό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος των ασυμπτωματικών τουριστών, γι' αυτό καλούμε τους πολίτες, τώρα που έχουμε ανοίξει τα σύνορά μας, να τηρούν τις αποστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό ο κανόνας της απόστασης να μην πλησιάζουμε κανένα. Και αν το πλησιάσουμε, να φοράμε μάσκα. Μάλιστα. Φαίνεται ότι με το άνοιγμα του τουρισμού συμβαίνουν αυτά που προηγουμένως μας περιγράψατε. Ωστόσο, ακούγεται πολύ έντονα, μας το λέει και η Μίνα Βάσουλα στο ραδιόφωνο στο 989 στον Αλφα, για τις ΗΠΑ ότι έχουμε ένα δεύτερο γύρο παρουσίας του ιού. Είναι ένα δεύτερο κύμα. Περιμένουμε στην Ελλάδα ενδεχομένως ένα δεύτερο κύμα μέσα στο καλοκαίρι εξ αφορμής της έλευσης και των ξένων τουριστών. Κοιτάξτε, τις πολιτείες των ΗΠΑ που έχουμε αυτή την έξαρση λόγω χάρη στο Τέξας ή στη Φλόριντα και ενδεχομένως στην Καλιφόρνια, αυτό έγινε όταν άνοιξαν την κοινωνία μετά το πρώτο κύμα. Φαίνεται ότι άνοιξαν λίγο απότομα, λίγο άτσαλα. Φαίνεται ότι οι πολίτες δεν τήρησαν τις αποστάσεις, δεν πρόσεξαν, δεν τήρησαν τους κανόνες. Προτέλεσμα να έχουν αμέσως μια νέα έξαρση, αμέσως μπορείς να άνοιξαν την κοινωνία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα και ένα καμπανάκι για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ότι δυστυχώς το άνοιγμα της κοινωνίας ενέχει κινδύνους. Και οι συμβουλές οι οποίες δίδονται στους πολίτες δεν δίδονται χωρίς λόγο, δίδονται γιατί δυστυχώς ο ιός μπορεί να επανακάμψει εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες. Μάλιστα. Ακόμη τώρα μισό λίγο να τελειώσω. Βλέπουμε εδώ ότι έχει πέσει ο δείκτης διασποράς του κορονοϊού. Είναι έτσι? Είναι έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε πολύ καλούς επιδημιολογικούς δείκτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα. Βέβαια να ξέρετε ότι αυτοί οι δείκτες αντανακλούν αυτό που έγινε πριν μια εβδομάδα ή πριν από 10 μέρες. Ναι. Τώρα θα δούμε τους δείκτες πώς θα διαμορφωθούν με το άνοιγμα των συνόρων, με την είσοδο των τουριστών. Είναι κάτι για το οποίο έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία εδώ στο κρύβο. Ναι. Αλλά θα το δούμε αυτό πολύ σύντομα. Μέχρι τότε τηρούμε τους κανόνες. Ωραία. Και βεβαίως υπάρχει ένας προβληματισμός για τους τουρίστες που έρχονται, που είναι εκτός λίστας και έρχονται με πτήσεις transit. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτό δεν πρέπει να το σταματήσουμε? Αυτό, εφόσον έρχονται οι τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και αστικόκινη λίστα, αν θέλετε, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Όμως γνωρίζουμε την αρχική προέλευση του ταξιδιώτη από την φόρμα PLF, την οποία συμπληρώνει. Οπότε, όταν έρθει, θα κάνει οπωσδήποτε τεστ και θα το παρακολουθήσουμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο για λόγους τεχνικούς δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Λίδα. Ναι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σίψα, με δεδομένο ότι δεν έχουμε ούτε τη φαρμακευτική αγωγή, πολύ περισσότερο το εμβόλιο και ούτε φαίνεται στο προσεχές μέλλον να το έχουμε στη διάθεσή μας. Το δεύτερο κύμα για το οποίο συζητάμε θα έρθει ανεξάρτητα από το πώς θα περάσει το καλοκαίρι. Υπάρχει μια επιστημονική εκτίμηση για το τι πρέπει να περιμένουμε από το φθινόπωρο και μετά? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο ιός ήρθε για να μείνει. Θα το έχουμε μαζί μας ένα και δύο χρόνια ακόμα. Επομένως, αυτό το οποίο περιμένουμε για το φθινόπωρο είναι η συμπεριφορά όλων των κοροναϊών όταν ο καιρός κρυώνει και όταν κλείνουμε τα παράθυρα και όλων των αναπνευστικών ιών, αν θέλετε, οι οποίοι κάνουν μια νέα έξαρση κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, στο τέλος του φθινοπόρου και αρχές του χειμώνα. Άρα λοιπόν, περιμένουμε, δεν έχουμε βεβαιότητες, αλλά περιμένουμε με βάση τους προηγούμενους κοροναϊούς
το φθινόπωρο να έχουμε ένα δεύτερο κύμα. Ελπίζουμε να μην είναι μεγαλύτερο από το πρώτο, όπως συνέβη σε μερικές καλές. Θα είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, κύριε Σύψα, διότι στο πρώτο κύμα τα μέτρα που πήραμε ήταν το απόλυτο. Ό,τι μπορούσε να ληφθεί από πλευράς πολιτείας. Τώρα δεν θα είναι το ίδιο, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να είναι το ίδιο και ελπίζουμε να μην είναι το ίδιο, με την έννοια ότι πλέον το σύστημα υγείας είναι περισσότερο έτοιμο. Κυρίως οι πολίτες ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται, δεν ευκαιριαζόμαστε. Έχουμε και κάποια φάρμακα στη διάθεσή μας. Άρα πιστεύω ότι θα το διαχειριστούμε πολύ καλύτερα από ό,τι την προηγούμενη άνοιξη. Έχετε πει, έχετε κάνει μια δήλωση στο παρελθόν και έχετε πει, πριν από λίγο καιρό δηλαδή, ότι αυτή η ιστορία θα κρατήσει και του χρόνου το καλοκαίρι. Έτσι, θα μας πάει και του χρόνου το καλοκαίρι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό δυστυχώς. Ξαναλέω ότι ο ιός ήρθε για να μείνει και το εμβόλιο το οποίο θα μας απαλλάξει από την παρουσία του, δυστυχώς κατά την προσωπική μου άποψη δεν θα είναι έτοιμο πριν από 12 έως 18 μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Άρα το πιθανότερο σενάριο είναι ότι και το πρώτο καλοκαίρι θα πρέπει να ζήσουμε τον ιό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Όσα μας είπατε, καλή σας μέρα. Λίδα, θα πάμε στην κλαλιά την κλαλιά.